Την κοινή προεκλογική του συγκέντρωση πραγματοποίησαν το βράδυ τη Τρίτη στο κέντρο τη πόλη οι παρατάξει τη αριστερή παρέμβαση στην Ήπειρο και στον Δήμο Ιωαννητών αντίστοιχα με επικεφαλής, τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ζώη Γαλατά και τον υποψήφιο Δήμαρχο Ιωαννίνων Χρήστο Πατσούρα. Λίγε ημέρε πριν τι εκλογέ σε Περιφέρεια και Δήμο Ιωαννητών αντίστοιχα. Οι δύο παρατάξεις που συγκροτήθηκαν ως ένας συντονισμός αριστερών ριζοσπαστικών αντικαπιταλιστικών κινήσεων με τις ομιλίες των επικεφαλής τους επικέντρωσαν στα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην πράξη όμως η συντριπτική πλειονότητα του υπηρετικού λαού, αδυνατώντας Όπω ανέφεραν, να ανταπεξέλθουν στο ολοένα αυξανόμενο κόστο ζωή και διαβίωση. Ουσιαστικά, όπω ανέφεραν τόσο ο κύριος Γάλατα, όσο και ο κύριος Πατσούρα, ο αγώνα γίνεται πλέον για την επιβίωση, με όρου που δυσκολεύουν καθημερινά και γίνονται χειρότεροι για του περισσότερου. Σε πολιτικό επίπεδο, ο στόχο και των δύο παρατάξεων δεν είναι άλλο από την είσοδο στο Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο με το ποσοστό του 3% να καθορίζει τη δυνατότητα εκπροσώπησης για μια διαφορετική φωνή στα κορυφαία συλλογικά όργανα της περιφέρειας Υπήρου και του μεγαλύτερου Δήμου της Υπήρου αντίστοιχα όπως ανέφεραν. Γι' αυτό το λόγο ανέφεραν επίσης ότι ο εκλογικός νόμος είναι κομμένος και ραμμένος στο πλαίσιο διευκόλυνσης των οικονομικά ισχυρών και των μηχανισμών εξουσίας που αντλούν τη δύναμή τους από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και καταναγκασμούς.